Σε συνέχεια, προηγούμενο βίντεο σχετικά με το τι γίνεται με την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ανέφερα πως υπήρχαν φήμες ότι θα ακυρωθεί τελικώς η πώληση. Οι φήμες ήταν αληθινές και όντως έγινε προσπάθεια από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, ο οποίος κατέθεσε ψήφισμα για την μη πώληση F-16 στην Τουρκία. Τελικώς το ψήφισμα απορρίφθηκε με 78 κατά και 13 υπέρ, ενώ εχθές έφτασε στην Τουρκία και η απαντητική επιστολή των Αμερικανών για την μελλοντική πώληση των νέων F-16 και την αναβάθμιση των υπολείπων σε επίπεδο Viper. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην δικαιώνει, αλλά κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπόθηκε πως η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος. Ενεργεί αντισυμμαχικά εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων, ενώ επίσης παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ έγινε αναφορά και στην δημοκρατική διολίσθηση της Τουρκίας. Οι νομοθέτες δεν παρέλειψαν να τονίσουν τις αποσταθεροποιητικές τάσεις και ενέργειες της Τουρκίας στον Κάυκασο, Βόρεια Συρία και Ανατολική Μεσόγειο. Στην αγόρευσή του, ο Ραντ Πολ είπε πως συνεχώς ο Ερντογάν συνεχίζει την εχθρική ρητορική του, απειλώντας να πλήξει την Αθήνα με πυραυλικά πλήγματα και ότι οι Τούρκες δυνάμεις μπορεί να έρθουν μια νύχτα ξαφνικά στην Ελλάδα. Τα δεδομένα για την Τουρκία σίγουρα δεν είναι καλά, αφού ήδη οι Αμερικανοί, ενώ δεν έβαλαν όρους για την χρησιμοποίηση των F-16, έχουν δηλώσει πως με το παραμικρό θα ακυρώσουν μόνο μερός την πώληση. Φυσικά, η ίδια προειδοποίηση ισχύει και για τη χώρα μας. Η πώληση σαφώς γίνεται για οικονομικούς λόγους από τη μία και από την άλλη, για να μείνει η Τουρκία εντός ΝΑΤΟ, αφού ούκο λίγες φορές έχει απειλήσει πως θα φύγει και θα αγοράσει μαχητικά είτε από Κίνα είτε Ρωσία, ενώ έχει ήδη πλησιάσει το συνασπισμό της Σανγκάης σε περίπτωση που βγει από το ΝΑΤΟ. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.